το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα ευχαρίστησε την κυβέρνηση Μιτσοτάκη για την απόφαση τη να αποσύρει το ιταλικό πλοίο από τι προεργασίε για πόντιση ηλεκτρικών καλωδίων νοτίο τη Κάσου και για το σεβασμό τη στη θαλάσσια δικαιοδοσία του και τη συνεργασία. Αναφερόμενα στα όσα έγιναν τι τελευταίε ημέρε και για τη ματέωση των ερευνών του ιταλικού σκάφου η Εβόλη Ρελούμε στην περιοχή υπό την απειλή του τουρκικού στόλου, ο εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνα, υπονάβαρχο Ζεκία Κτούρκ, είπε. Στι 21 Ιουλίου, η Ελλάδα εξέδωσε ανακοινώσει ναυσιπλοεία σχετικά με τι εργασίε που θα εκτελούσε το υποηταλική σημαία πλοίο Ιεβόλυ Ρελούμ για την τοποθέτηση καλωδίων, ορισμένε από τι οποίε εισέρχονταν στι ζώνε θαλάσσια δικαιοδοσία μα. Το έλογο πλοίο προειδοποιήθηκε να μην εισέλθει στη θαλάσσια δικαιοδοσία τη Τουρκία στι 22 Ιουλίου και εμποδίστηκε από τουρκικά σκάφη. Η Τουρκία επί τη ουσία, του πεδίου το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο είχε καταθέσει τον ΟΗΕ με επιστολή τη 18η Μαρτίου 2020, και αρπάζει μαζί με τη Λιβύη μεγάλο μέρο τη ελληνική συμφαλοκρηπίδα. Η κυβέρνηση Μιτσοτάκη υπέκυψε στι τουρκικέ απειλέ και δώσε εντολή να επιστρέψει στο λιμάνι του Ηρακλείου το Ιταλικό Ερευνητικό Πλοίο, καθώ το σκάφο δεν προσέκυσε το επίμαχο σημείο που αμφισβητεί η Τουρκία και διέκοψε αργά προχθέ το βράδυ τι εργασίε του. Η Αθήνα στην πράξη νομιμοποίησε το τουρκολιβικό μνημόνιο, αναγνωρίζει την τουρκική υφαλοκρηπίδα και ακυρώνει τη συμφωνία ορισμού μερική ΑΟΣ που υπέγραψε με την Αίγυπτο. Άλλωστε και αυτά που δεν μείνει η ελληνική κυβέρνηση περί χρήση τη διπλωματική οδού, αυτό σήμαιναν υποχώρηση. Με την ενέργεια τη αυτή τη του Ιταλικού πλοίου, η ελληνική κυβέρνηση είναι σαν να αναγνωρίζει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πλοίο πραγματοποιούσε τι ερευνέ του εντό των ελληνικών χωρικών υδάτων, εκτό ενό σημείου το οποίο βρίσκονταν περίπου μισό μίλι εκτό, δηλαδή σε διεθνή ύδατα, σε περιοχή που ανήκει στην ελληνική ΑΟΣ βάσει τη Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνίας. Σε αυτό το σημείο τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίε.